Μια ενόπλη ληστεία διαπράχθηκε μισή ώρα μετά τις 10 χθες το βράδυ, όταν δύο πρόσωπα τα οποία φορούσαν κουκούλες εισήλθαν σε πρακτορείο στοιχημάτων ιδιοκτησίας 37χρονου. Πριν ο ιδιοκτήτης προλάβει να αντιδράσει, οι δύο άγνωστοι το χτύπησαν με ρόμπαλο στο κεφάλι και σε άλλα μέρη του σώματός του. Ακολούθως πήραν από το ταμείο χρηματικό ποσό που φτάνει τις 9.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν μέσα στο σκοτάδι. Παρά τις έρευνες της αστυνομίας, οι δράστες δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής. Ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Πάθου και σύμφωνα με τον επικαθήκον γιατρό υπέστη κάταγμα αριστερού χειρός και θλαστικό τραύμα στο κεφάλι και κρατήθηκε για νοσηλεία. Από τη σκηνή, μέλη αστυνομίας πρισυνέλεξαν διάφορα τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις σε μια προσπάθεια εντοπισμού των δύο άγνωστων προσώπων.